3 μήνες και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Αυτό είναι κύριε. Για ολιγορία, ανεπάρκεια και προχειρότητα κατηγόρησε από το Βαρδαλί του Δήμου Δομοκού τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Επισκέφθηκε το Βαρδαλί θέλοντας να ενημερωθεί από τους ίδιους τους κατοίκους για τις ζημιές που έχουν υποστεί από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας, αλλά και την πορεία της αποκατάστασης και των αποζημιώσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ επεσήμανε πως θα είναι στο πλευρό των πληγέντων. 3 μήνες μετά την καταστροφή στο Δομοκό, βιώνουν οι πολίτες ολιγορία, ανεπάρχεια, προχειρότητα, κάτι που ικανοποιεί το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Εδώ στο Δομοκό, όπως και στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει ακόμη ένας σχεδιασμός ολοκληρωμένος, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα δίκτυο ισχυρών αντιπλημμυρικών έργων. Ο Δήμος Δομοκού έχει πάρει ελάχιστες πιστώσεις. Αγρότες κτηνοτρόφοι ακόμη δεν έχουν μπει στη διαδικασία αποζημιώσεων για βασικές υποδομές που αφορούν την παραγωγή τους. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να ακούσουμε τους πολίτες, είμαστε δίπλα τους και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα, το κράτος μας, πρέπει να κινηθεί προς μια σύγχρονη κατεύθυνση. Προστασία των πολιτών από ακραία καιρικά φαινόμενα, πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, όπως επίσης πρέπει να επενδύσουμε και σε ένα άλλο σύστημα αποζημιώσεων. Ιδιαίτερα για τον ΕΛΓΑ, που θα εντάσσει μέσα άμεσα τις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές από τη στιγμή που λόγω της κλιματικής αλλαγής τέτοιου τύπου καταστροφές πλήττουν συχνά τον πρωτογενή τομέα. Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη ο Δήμαρχος Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος, που επεσήμανε πως η Δημοτική Αρχή έχει κάνει τις ενέργειες που απαιτούνται. Το ένα ζήτημα αφορά το ιδιωτικό κομμάτι, τις ζημιές στις υποδομές, αλλά και τις ολοκληρωμένες αποζημιώσεις στις καλλιέργειες και το τι μελιγενέστε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχουν και κτήματα που δεν θα είναι άμεσα καλλιεργήσιμα, και όταν λέω άμεσα, δεν εννοώ μόνο την επόμενη χρονιά, πιθανώς και παραπάνω. Θα πρέπει λοιπόν και με τη δική σας βοήθεια να ασκηθεί μια πίεση όπως χρειάζεται κοινοβουλευτικά, έτσι ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες και όσο το δυνατόν συντομότερα να επανέλθουν τα κτήματα σε μια καλλιεργήσιμη μορφή για να μπορούν οι ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές, να τα καλλιεργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τις δημόσιες υποδομές, είτε αυτές αφορούν το ΕΒ, είτε αφορούν το Δήμο, είτε αφορούν την περιφέρεια, είτε το κεντρικό κράτος. Και εκεί λοιπόν πράγματι οι πιστώσεις ήταν μικρές, αξιοποιήθηκαν στο έπακρο. Παρ' όλα αυτά, οι αποκαταστάσεις των ζημιών είναι ακόμη σε ποσοστό υλοποίησης σχεδόν στο μισό, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αρκετά χρήματα για τα οποία ο Δήμος έχει αποστείλει από την πρώτη στιγμή τα απαραίτητα έγγραφα με τα τεχνικά δελτία, περιγράφοντας τι είναι αυτά τα οποία έχουν απομείνει ακόμη προς αποκατάσταση και πόσο κοστολογούνται. Κατά το ίμιση, ο Δήμος Δομοκού αυτή τη στιγμή δεν έχει υδραυλικό δίκτυο για να απορροφά οποιαδήποτε ποσότητα νερού, ακόμη και από μια συνηθισμένη βροχή. Με αποτέλεσμα, αυτή τη συζήτηση είχαμε εδώ και με τους ιδιοκτήτες ή τους καλλιεργητές των κτημάτων, να φοβούνται να καλλιεργήσουν τα κτήματα γιατί τα πρώτα νερά θα εισέλθουν εντός και την όποια καλλιέργεια θα την καταστρέψουν εκ νέου. Μιλώντας στους κατοίκους, τόνισε την αδυναμία του κράτους να κάνει σοβαρή πρόληψη. Ουσιαστικά αποδεικνύεται σε αυτές τις περιοχές η αδυναμία του κράτους να κάνει ισχυρή πρόληψη. Διότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα δεδομένο, δεν μπορεί να είναι συχνός και ένα άλοθη. Δηλαδή, ό,τι συμβεί, όσες επιπτώσεις και αν έχουμε, αυτή η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή φταίει για τα φαινόμενα. Για τις επιπτώσεις φταίει το κράτος που δεν προετοιμάζεται. Και τι σημαίνει προετοιμασία? Σημαίνει να έχεις υποδομές ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Σχεδιάσεις υποδομές σου σε αυτή τη νέα εποχή στα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα να είναι ανθεκτικές. Αναφέρθηκε και σε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιφθιώτιδα σε θέματα όπως η υγεία, η παιδεία, το δημογραφικό, για να μείνουν οι πολίτες στην περιφέρεια. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι έχω ενημερωθεί και για άλλα προβλήματα του νομού και για την υγεία, την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Λαμίας. Λείπουν πάρα πολλοί γιατροί. Αναγκάζονται και τους φέρνουν από τα κέντρα υγείας για να καλύψουν κενά. Εμείς έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας το θέμα του δημογραφικού και του κοινωνικού κράτους. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα και με το δημογραφικό και με το κοινωνικό κράτος. Και στα σχολεία, πριν από μερικούς μήνες, είχαμε ένα ατύχημα. Πρέπει να έχουμε μια καλύτερη δημόσια παιδεία, μια καλύτερη δημόσια υγεία, αν θέλουμε να μείνουν εδώ οι πολίτες, να κάνουν οικογένειες. Ξεκαθάρισε επίσης πως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Χρειάζεται
μια αυτοδιοίκηση, ένας πυλώνας της δημοκρατίας που έχει την όρεξη, τη διάθεση, το σθένος να αντιπαρατεθεί με το κεντρικό κράτος, με την κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση δεν πρέπει να τα δέονται. Αυτή την αυτοδιοίκηση, όπως την οραματίζει και το ΠΑΣΟΚ, όπως θεσμικά την κατοχύρωση του ΠΑΣΟΚ από νομοθεσίες, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία την θέλει απλά ένα μακρύ χέρι του Μητσοτάκη στις τοπικές κοινωνίες, μια άλλη αντίληψη από αυτή που εκπροσωπούμε εμείς.